Στην προβλητά K14 του Μαραθίου, στην ναυτική βάση του ΝΑΤΟ, βρίσκεται από το πρωί το αεροπλανοφόρο George Bush, το μεγαλύτερο και νεότερο του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. 5 χρόνια μετά τον τελευταίο κατάπλου του στη Σούδα, ο λεγόμενος εκδικητής έφτασε ξανά για να παραμείνει 4 ημέρες αυτή τη φορά. Το μεγαθύριο του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού φιλοξενεί περισσότερα από 85 μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-18, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, υπτάμενα ραντάρ και ελικόπτερα, ενώ έχει δυνατότητα να αναπτύξει ταχύτητα 30 κόμβων. Το George Bush είναι το 10ο και τελευταίο αεροπλανοφόρο της κλάσης Nimitz, το οποίο ναυπηγήθηκε το 2009 και έλαβε το όνομά του από τον George Bush τον πρεσβύτερο, τον 41ο πρόεδρο των ΗΠΑ, που ήταν χειριστής μαχητικών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διαθέτει 2 πυρηνικούς αντιδραστήρες που του επιτρέπουν να λειτουργεί αδιάκοπα επί 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό. Το συνολικό μήκος του είναι 333 μέτρα, ενώ διαθέτει 20 ορόφους πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Στα τέλη του περασμένου Αυγούστου εισήλθε στη Μεσόγειο αντικαθιστώντας τον Χάρι Τρούμαν ως επικεφαλής πολεμικής δύναμης με στόχο, όπως αναφέρεται επισήμως, την προάσπιση των συμφερόντων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, αλλά επί της ουσίας για να επιχειρεί στο μέτωπο της Ουκρανίας και να επιτηρεί τα πλοία και υποβρύχια του ρωσικού ναυτικού που βρίσκονται στη Μεσόγειο. Ο κατάπλους του Αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα Χανιά προκαλεί αντιδράσεις σε φορείς και σωματεία της πόλης που κινητοποιούνται ενάντια στην παροχή οποιασδήποτε διευκόλυνσης στην πολεμική μηχανή των ΗΠΑ. Το αντιυμπεριαλιστικό και εργατικό κίνημα λέμε καθαρά ότι δεν θα ανεχτούμε ούτε τα ματωμένα δολάρια τους, ούτε να κυκλοφορούν στην πόλη μας ανενόχλητοι μεθυσμένοι, να εισβάλλουν σε δωμάτια και εξίσου ανενόχλητοι να αποχωρούν χωρίς καμία απολύτως ποινική ευθύνη λόγω ετεροδικίας. Από σήμερα μέχρι και την προσεχή Κυριακή καθημερινά θα αποβιβάζονται στην πόλη των Χανίων για αναψυχή τουλάχιστον 3.500 άτομα μέλη του πληρώματος.